Με επίσημο προσκεκλημένο τον προπονητή του ΟΦΗ Νίκο Παπαδόπουλο, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα η επιμορφωτική συνάντηση των διαιτητών της ΕΠΣ Ηρακλείου. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Νίκος Τζόρτζογλου, η πρόσκληση Παπαδόπουλου ήταν μια πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ένωσης, Γιώργου Πλούταρχου Κουτεντάκη, προς την αναβάθμιση του θεσμού. Το ενδιαφέρον της διαιτητικής οικογένειας για την παρουσία Παπαδόπουλου ήταν τεράστιο και γι' αυτό η αίθουσα του ξενοδοχείου Αστόρια ήταν κατάμεστη, ενώ σε μια συμβολική κίνηση ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ τίμησε με πλακέτα τον προπονητή του ΟΦΗ για την προσφορά του στην κριτική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Με την πλακέτα να αναγράφει «Νίκο, σε ευχαριστούμε». Η Ηρακλειώτικη Ένωση και η Επιτροπή Διαιτησίας τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του και του ευχήθηκαν να επιτύχει όλους τους στόχους του με τον ΟΦΗ. Μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ΠΑΕ ΟΦΗ. Έναν άνθρωπο ο οποίος εγώ είχα την τύχη πέρα από σαν ποδοσφαιριστή που τον θαύμαζα, αλλά και σαν ποδοσφαιριστή που είχα σαν ως ιδιοκτήτης του Εργοτέλη ένα κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έναν άνθρωπο με αξίες, ένα προπονητή από τους κορυφαίους σήμερα στην Ελλάδα. Ήταν τιμή για μας που ήρθε σήμερα στην Ένωση και στα μέλη της Ένωσης Διαιτητές να διδάξει. Να πούμε ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχει υγεία και ό,τι καλύτερο στην προπονητική του καριέρα. Ήταν η πρώτη φορά που ένας προπονητής επίπεδου Super League συμμετείχε στο μάθημα των διαιτητών και ανέπτυξε τις απόψεις του σχετικά με το πώς βλέπει ο ίδιος από την τεχνική ηγεσία μιας ομάδας στους διαιτητές. Αναφέρθηκε ακόμα στην παρουσία των διαιτητών σε αυτό το επίπεδο και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ διαιτητών και ομάδων. Ο Νίκος Παπαδόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα του αγγελοσεβασμού που πρέπει να διέπει τις σχέσεις διαιτητών, προπονητών και ποδοσφαιριστών. Η ΕΠΣΗ και η Επιτροπή Διαιτησίας υποσχέθηκαν στη διαιτητική οικογένεια ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιμορφωτικές συναντήσεις ανάλογου περιεχομένου.